Ιδιότητα για τυπικούς λόγους. Στάτης Ευσταθόπουλος, καθηγητής στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ. Μία ακόμα συμβολική κίνηση των καθηγητών, συγκεντρωθήκατε στη φιλοσοφική. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Το μήνυμα είναι ότι οι καθηγητές αλλά και όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, στη μεγάλη φιλοσοφία, είναι αντίθετοι σε τέτοια φαινόμενα και δεν θέλουμε να συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μια απόλυτα ειρηνική διαμαρτυρία που σκοπό είχε να στείλει αυτό το μήνυμα στην κοινωνία. Είδαμε όμως ότι είναι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι συμπαραστέκονται στην ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου εντός της φιλοσοφικής. Σε αυτό τι λέτε? Όπως τα είδατε, είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Κύριε Σταθόπουλε, τα μέλη τη οργάνωση αυτή τη διδαστική οργάνωση είναι πολύ σημαντικό για του δημοσιογράφου να τραβήξουν. Εδώ μιλάμε για πράγματα απίστευτα, δηλαδή που είναι έξω από την δημοσιογραφία του μέσα. Όπου μπορεί να υπάρχει κάποιο άσχημο που δεν θέλει άδεια. Απαγορεύουν σε εσά, α πούμε, να πάρετε το χώρο αυτό που ανήκει στο πανεπιστήμιο. Εσεί τι λέτε για όλα αυτά, τι πρέπει να γίνει τελικά με αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, Η δημοκρατία έχει χαθεί σαν έννοια από κάποιους ανθρώπους, όχι από όλους βέβαια, από μια πολύ μικρή μειοψηφία. Όπως βλέπετε κι εσείς, ουσιαστικά το άσυλο λειτουργεί ως άσυλο προστασίας ανεμίας. Αυτό συμβαίνει. Είχαμε πει και στον Υπουργό ως ΠΟΣΔΕΠ όταν είχε φέρει την νομοθέτηση του ασύλου, ότι ποια είναι η έννοια της νομοθέτησης του ασύλου? Υπάρχει κάπου στην ελληνική επικράτεια που κάποιος χρειάζεται το άσυλο γιατί δεν μπορεί να πει ελεύθερα την άποψή του? Γιατί χρειαζόμαστε νομοθέτηση μέσα στο πανεπιστήμιο για να λέμε ελεύθερα την άποψή μας? Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει ο νόμος, κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Και τι πρέπει να γίνει? Αυτό θα συζητηθεί δημοκρατικά στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική βουλή. Αλλά πρέπει να αλλάξει, φαίνεται σαν αναγκαιότητα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέσα στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχει κάποιες κυρώσεις? Γιατί έχουμε και τα συμπτώματα στην ΑΣΟΕ. Στην ΑΣΟΕ, βεβαίως. Μα αυτό φαίνεται στην πράξη. Ότι, ξαναλέω, το άσυλο λειτουργεί ως άσυλο προστασίας της ανομίας. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις με αυτές τις εξελίξεις προς το Υπουργείο Παιδείας ή προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ακούμε πολλά. Ναι. Και χθες ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε να λέει για έναν διάλογο που θέλει να γίνει γύρω από τα πανεπιστήμια σε σχέση με την ανομία που επικρατεί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς ως ΠΟΣΔΕΠ είναι σταθερή η θέση μας και διαχρονική ότι τα πανεπιστήμια είναι ένας ελεύθερος χώρος, δημοκρατικός, ανοιχτός στην κοινωνία, που θα πρέπει όμως να λειτουργεί με βάση τους νόμους της πολιτείας.